το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας χαιρετίζει τη σημερινή κινητοποίησή σας ενάντια στη ληστεία της κυβέρνησης στην κινητή και ακίνητη περιουσία του Μετοχικού Ταμείου. Δικά σας λεφτά, δικές σας εισφορές. Όμως η ληστεία και η πρόκληση είναι μεγάλη. 440 εκατομμύρια από θεματικό και 40.000 τετραγωνικά θέλουν να τα βάλουν στο χέρι αυτοί που δεν έχουν δώσει δεκάνα τσακιστή. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. 6 μισθούς σας φάγανε όλες οι κυβερνήσεις με τα μνημόνια. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Και τώρα άλλο ένα μισθό λόγω του πληθωρισμού και της ακρίβειας. 13 χρόνια ο μισθός είναι παγωμένος. Η φορολογία όμως και η ακρίβεια ανεβαίνουν συνεχώς. Η ενεργειακή φτώχεια διαδίδεται και σε αυτούς που έχουν ένα μισθό και δεν φτάνει ούτε καν για τη διατροφή τους. Αυτό λοιπόν το μεγάλο ρυθμιστή, πώς το ονομάζει η κυβέρνηση μέσα από αυτό το έκτρωμα που ετοιμάζει? Εξορθολογισμό ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας. Δεν θα περάσει, με τους αγώνες σας θα σπάσει. Ναι, δεν παγαρεύουμε και με τους αγώνες μας θα τα εμποδίσουμε. Λένε ότι οι αγώνες είναι κάτι το ξεπερασμένο. Δείτε όμως σε πόσες χώρες. Στη Γερμανία κλείσαν όλα τα λιμάνια. Στη Γαλλία χιλιάδες κόσμο στους δρόμους. Στη Βρετανία δεν λειτουργούσαν τα τρένα. Στην Πολωνία, στην Ολλανδία. Οι αγώνες δυναμώνουν. Ο ίδιο δυναμώνουμε και τη χώρα μας. Γι' αυτό η απάντηση στις 9 Νοέμβρη θα είναι καθολικός ξεσηκωμός. Δεν θα κουνηθεί τίποτε και οι εργαζόμενοι θα δείξουν τη δύναμή τους. Χωρίς αυτόν γρανάζει δεν γυρνά. Παραγωγή δεν θα υπάρχει. Χωρίς εσένα γρανάζει δεν γυρνά. Δεν κάτι χωρίς, χωρίς αφεντικά. Χωρίς εσένα γρανάζει δεν γυρνά. Δεν κάτι χωρίς, χωρίς αφεντικά. Γι' αυτό οι μαζικοί αγώνες είναι η ελπίδα και η λύση σήμερα ενάντια στο σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης δίχως όρια. Οι αγώνες είναι η ελπίδα μας. Αυτά μας δίδαξαν οι προηγούμενες γενιές. Αυτό θα κάνουμε τώρα. Προχωράμε μπροστά. Καλή δύναμη.